θα δούμε τα πράγματα πρακτικά. Η πολιτική που εφαρμόζεται τώρα με το μνημόνιο είναι μια συνταγή οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής. Και μοιράζει άδικα τα βάρη και έχει δημιουργήσει στο όνομα ενός υπαρκτού δημοσιονομικού νοικοκυρέματος, το πω έτσι, ο περιορισμός του ελλείμματος, έχει δημιουργήσει κοινωνικά ερείπια. Ύφεση, ανεργία, φτώχεια, ανθρωπιστική κρίση. Και το χρέος έχει ξεφύγει στο Θεό. 175% του ΑΕΠ. Άρα χρειάζεται κάτι άλλο. Πώς? Αν είχαμε τα φορολογικά έσοδα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, αυτά τα 12 χρόνια που είμαστε μέσα στο ευρώ, και δεν είχαμε τη χασούρα από τη μαύρη τρύπα των θαλασσοδανείων που τα φορτώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος και το δημόσιο χρέος και τις μίζες, βλέπε εξοπλισμούς, δεν θα είχαμε ελλείμματα χρέη και μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Τι κάνουμε τώρα? Ναι. Ξεκινάμε με το τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Με βάση το υπογεγραμμένο μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση που το συνοδεύει, πρέπει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια να πληρώνει για το χρεολύσια 9 δις το χρόνο. Και να τα μαζεύει αυτά από πρωτογενές πλεόνασμα και ιδιωτικοποίησης. Αυτό δεν βγαίνει. Γι' αυτό ακόμη και το δούνου του, που είναι νεοφιλελεύθερη αμερικάνικη επιρροή, μιλάει για κούρεμα. 30-40%. Δεν... θα γίνει. Αν έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, θα. Εμείς διεκδικούμε την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτό είναι η συνεδριακή μας θέση. Ναι. Ανεξάρτητα αν είναι απεχθές, επαχθές ή όχι. Ανεξάρτητα από αυτό. Ανεξάρτητα λέει. Εγώ λέω ανεξάρτητα. Ανεξάρτητα. Ναι. Μεγαλύτερο μέρος. Όπως και αυτό που κουρεύτηκε με το PSI δεν ήταν. Ναι. Δεν είναι επαχθές. Ήταν από το πακέτο. Λοιπόν, διεκδικούμε αυτό. Το δούνου του προτείνει μια διαγραφή του χρέους του 30-40%. Το τι θα πετύχει η διαπραγμάτευση εξαρτάται από τους σχετισμούς των δυνάμεων. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι αν έχεις μια λαϊκή εντολή, επειδή και άλλοι πια ομολογούν ότι αλλιώς δεν βγαίνει, θα πετύχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι αν γίνει πριν να αναλάβετε τις κυβέρνηση. Τις προηγούμενες τρεις μέρες. Να δούμε κανένα δώρο νωρίτερα, λέω. Τις προηγούμενες τρεις μέρες, κύριε Οικονόμου, ήμουνα μαζί με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής στις Βρυξέλλες. Ένα τριήμερο συζητήσεων. Όπου ήταν όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί έχουν αυξηθεί οι φωνές που λένε η Τρόικα δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, κάνει ό,τι γουστάρει και δημιουργεί κοινωνικά ερείπια. Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου έχει συντάξει μια γνωμοδότηση κόλαφο για τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Ωραία, άρα τι κάνουμε? Άρα χρειαζόμαστε. Επειδή είναι δεδομένο ότι χρειάζεται και χρήματα. Χρειαζόμαστε. Λέω ανεξάρτητα από το χρέος, το οποίο είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Είναι δεδομένο ότι η χώρα χρειάζεται πρώτο χρήματα για να αναστηλωθεί, δηλαδή να πέσουν χρήματα στην αγορά, να γίνουν επενδύσεις, να κινηθούμε σε κατευθύνσεις. Και ταυτόχρονα, με βάση αυτά που λέτε εσείς, χρειάζεται και χρήματα. Εδώ είμαστε ίσα βάρκα σαν νερά χοντρικά, έτσι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, με βαριά φορολογία, με περικοπές τεράστιες των δαπανών κτλ. Είμαστε ίσα βάρκα σαν νερά. Και πρωτογενές πλεόνασμα να βγει που θα έχουμε, ας πούμε, χρωστάει ακόμα η χώρα στο εσωτερικό της. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση θα χρειαστεί πρόσθετα λεφτά, ακόμα και για το δικό σας πρόγραμμα που λέει, ξέρετε, παιδιά, πρέπει να αποκαταστήσουμε ορισμένες αδικίες, πρέπει να ενισχύσουμε ορισμένες κατηγορίες. Πρέπει. Αυτά χρειάζονται χρήματα. Από πού? Αφήστε το χρέος. Αυτό είχα ξεκινήσει να σας λέω, κύριε Λίριτζη. Το πρόγραμμά μας έχει τρία σκέλη. Το ένα είναι κάποια άμεσα μέτρα ανακούφισης της οξύτατης ανθρωπιστικής κρίσης. Όχι εξάλληψης, ανακούφισης. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά και αυτά λεφτά θέλουμε. Το γεύμα στο σχολείο, να μην λιποθυμά το παιδί από την πείνα. Η δωρεάν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας για όλους, γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους στη χώρα. Και δεν μπορεί αυτοί να πεθαίνουν χωρίς να μπορούν να μπουν στο νοσοκομείο. Το δεύτερο είναι ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών ριζικών που χρειάζεται στην Ελλάδα. Περιουσιολόγιο, περιορισμός φοροδιαφυγής, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, μέτρα περιορισμού της διαφθοράς. Ιδιωτικοποίηση θα κάνετε, κύριε Βαδημούλη. Να σας τελειώσω. Ή μόνο κρατικοποίηση, γιατί έχω ακούσει μόνο για κρατικοποίηση. Να σας τελειώσω. Και το τρίτο είναι ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, επιστροφή στην ανάπτυξη, κλειδί του οποίου είναι το κούρεμα του χρέους με ρήτρα ανάπτυξης. Αλλά 53. Σαν αυτό που πήρε η Γερμανία. Λοιπόν, πολύ καλό να το δεχτούν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να τα πετύχεις αυτά, χρειάζεται να ξαναδείς
και τα έσοδα και τις δαπάνες. Γιατί εμείς θέλουμε και θα επιδιώξουμε εξισορροπημένους προϋπολογισμούς. Και θα προσλάβετε τους πάντες, κύριε Παπαδημούλη. Έχετε όχι, πει ότι όχι. Θα τους πάρετε όλους πίσω. Δεν κύριε, έχετε αφήσει άνθρωπο που δεν θα πάρετε πίσω επειδή πάτε για έσοδα και δαπάνες. Ναι, τα διαβάζω σε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Να απαντήσω τώρα στην ερώτηση του κυρίου Λυρισσή. Τι εννοείται της ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας? Την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Από μένα το ακούτε αυτό, από το στελέχη σας δεν το έχετε ακούσει? Όχι, όχι, λέω ότι προσπαθώ να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Λυρητζή και ακούω κάτι που το διαβάζω 10 κύριε φορές. Κύριε Παπαδημούλη, λέτε για έσοδα και για δαπάνες. Λέω λοιπόν. Για έσοδα και για δαπάνες. Μην μου λέτε εμένα ότι εγώ φέρνω εδώ τις ανακοινώσεις σας Σημακοπούλου. Δικά σας στελέχη τα έχουν πει αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με διακόπτετε 3 φορές να απαντήσω στον κύριο Λυρητζή. Εμποδίζεται αυτή τη στιγμή, κύριε Μπαλή. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημούλη. Την απάντηση, ναι, την εμποδίζεται. Συγγνώμη. Όχι, διάλογο. Ελάτε, ελάτε. Σύμφωνοι, αλλά. Για όνομα του Θεού. Όχι, έφραγνα ανακοίνωση πάνω τη Πάση Μακοπούλου. Εγώ τώρα να την πω. Ναι, αλλά προσπαθώ να απαντήσω μια ερώτηση του κύριου Λυρητζή. Και διακόπτομαι 3 φορές. Έχει αυτό το πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν, κύριε Λυρητζή, ότι εμείς ποτέ δεν υποσχεθήκαμε. Και μπορείτε να το δείτε και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και στην συνεντεύξεις του Τσίπρα και στις συνεντεύξεις του Δραγασάκη που είναι επικεφαλής του προγράμματος. Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα επιστρέψουμε στους μισθούς και συντάξεις του 2009, γιατί στο μεταξύ έχουμε μια ύφεση 25%. Είπα, το βασικό πάντως θα το κάνετε άμεσα. Δεν λέω αυτό, αλλά να σας πω ένα μπακάλικο τώρα. Να με επιτρέψετε να σας πω ένα μπακάλικο. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτεψη. Να σας πω ένα μπακάλικο. Εντελώς μπακάλικο. Από αυτόν τον απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, φόρο, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, όχι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει φόρος, αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένος, από τον απαράδεκτο φόρο για τα ακίνητα, και για τον οποίο έχετε εκφράσει και εσείς την αντίθεση σας, η χώρα μαζεύει 3 δισεκατομμύρια. Χοντρικά λέμε. Εσείς έχετε πει ότι θα τον καταργήσετε. Εγώ σας λέω ότι θα τον αλλάξετε. Λοιπόν, εγώ σας λέω, δεν μας έχετε πει πόσα θέλετε να μαζεύετε από εκεί. Να σας πω. Αν δεν μαζεύετε 3 και μαζεύετε 1, λείπουν 2. Πάμε για Αργεντινή. Όχι, από κάπου πρέπει να τα βρούμε αυτά τα 2. Αν επίσης ναι. από τη φορολογία πάμε σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα και η τοποθέτηση είναι αυτή που λέει ο κύριος Σαντάκης ότι θα φορολογήσει τον φοροφυγά, κύριε Λυρητζή, γιατί αυτός είναι ο πλούσιος. Αντί να περιγράφουν άλλοι και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει το πρόγραμμά του, πολλές φορές με μια διάθεση υπερβολής, διαβολής, διαστρέβλωσης, καλύτερα να το λέτε εσείς. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλουμε έναν ενιαίο φόρο στην ακίνητη περιουσία με προοδευτική κλιμάκωση, που σημαίνει πληρώνουν περισσότερα οι μεγαλοϊδιοκτήτες, ναι. ο οποίος να αποδίδει φορολογικά έσοδα στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι λίγο πάνω από το 1% του ΑΕΠ. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε περάσει το 2% με όλους τους φόρους μαζί. Άρα χρειάζεται μικρότερα έσοδα. Από πού μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα? Ο τελευταίος νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για τους πολύ μεγάλους, αυτούς που έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, εμείωσε το φόρο 50%. Ευνοούνται, ναι, ευνοούνται. 50%. Δεύτερον, αυτοί που έχουν τα πιο ακριβά ακίνητα τα έχουν σε offshore. Από τις offshore έχουν εισπράξει ψίχουλα. Άρα μπορούμε να πάρουμε από εκεί. Τρίτον, λίστα Lagarde και λίστες τύπου Lagarde. Γιατί η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που μετά από χρόνια έχει μαζέψει ψίχουλα, ενώ οι άλλες χώρες έχουν μαζέψει δισεκατομμύρια? Τι έχει γίνει με τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων που βγάλαν λεφτά στα χρόνια της κρίσης? Γιατί το ΣΔΟ είναι τόσο αναποτελεσματικό και έχει, αντί να έχει επικεφαλής ένα τσακάλι στα φορολογικά, έχει τον κομματάρχη του κυρίου Σαμαρά από τη Μεσσηνία, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ του σε τέτοιες δουλειές, το μόνο που έκανε να μαζεύει ψήφους για τον Σαμαρά. Επομένως, γιατί έχουμε μια δικαιοσύνη όπου κάνει 14 χρόνια για να καθαρίσει τελεσίδικα φορολογικές υποθέσεις μεγαλόσχημων, με αποτέλεσμα να μην εισπράττει το δημόσιο χρήματα? Αυτό που λέτε πάντως, κύριε Παπαδημούλη, θέλει μια τετραετία. Αυτό μας λέτε ότι το μισό κράτος έχετε βάλει μέσα. Όλο αυτό που μας είπατε τώρα έχει υπεργάσει μια πολιτική που είναι τεραστία, κολοσσία. Πρώτον, δεν γίνονται με ένα ραβδί. Πρώτον, συμφωνώ απολύτως. Πρώτον, αυτά χρειάζονται και πρέπει να γίνουν επιτέλους στην Ελλάδα. Αν δεν αποκτήσουμε διοίκηση, απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, δεν περιορίσουμε τη διαφθορά. Φυσικά αυτά θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι. Γι' αυτό ακριβώς, έχει ιδιαίτερη αξία το να βρεις ένα δρόμο διαπραγμάτευσης που να εξασφαλίσεις με το ξεκίνημα μία σοβαρή ελάφρυνση του χρέους, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η επιστροφή στην ανάπτυξη. Προϋπόθεση αυτή είναι. Όχι, αυτό, αυτή το, λένε, αυτό το λένε πια σχεδόν όλοι. Προφανώς, ναι. Σας λέω. Δεν το λένε ένας κρίσιμος παράγοντας η Γερμανία. δεν το λένε αφεντικό ακόμα. Το τραγικό όμως είναι ότι ενώ
Είναι πια μειοψηφική η γερμανική άποψη, όλα καλά. Κανένα κούρεμα στο χρέος, το πολύ πολύ, κάποια μείωση επιτοκίων. Η ελληνική κυβέρνηση περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπίλια. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ ως πολίτη της χώρας αυτό που είπε ο Στουρνάρας στους New York Times και δεν το διέψευσε, ότι όταν του είπε το Δουνουτού έλα να πάμε μαζί και να βγω εγώ πιο μπροστά να ζητήσω κούρεμα του ελληνικού χρέους, το που είπε, ο κ. Είπε ότι εγώ το είπα στο Σόιμπλε, δηλαδή κάρφωσε το Δουνουτού στο Σόιμπλε και του είπε ο Σόιμπλε forget it Γιάννης, ξέχασε το Γιάννη. Και ο Γιάννης το ξέχασε. Και επειδή πολύ ξύλο τρώει ο Στουρνάρας, να τελειώσει το Γιάννης. Και κλείνουμε, παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο. Επειδή πολύ ξύλο τρώει ο κύριος Στουρνάρας και από νεοδημοκράτες. Να ακούσουμε και τι λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω μια αλήθεια. Πείτε τι κατάλαβα. Ο κύριος Στουρνάρας δεν εφαρμόζει πολιτική Στουρνάρα. Είναι τσάρος της οικονομίας και ό,τι κάνει το κάνει με εντολή Σαμαρά. Δεν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να μιλάει με τον Θεό, όλα να γίνονται με εντολή Σαμαρά, εκτός από την οικονομική πολιτική. Μια σύντομη απάντηση να κλείσουμε.